Πάμε λοιπόν τώρα στην τρίτη συνεδρία, την οποία έχουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή να προεδρεύει η κυρία Άννα Γκυζάρη Ξανθοπούλου, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει τα συγκεκριμένα αντικείμενα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Πανθεών Ασάς Παρίσι 2. Και το διδακτορικό της το έχει από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου. Έχει εκδώσει πληθώρα μονογραφιών και άρθρων και μελετών στα ελληνικά και στα αγγλικά. Από το 2004 στο 2008 ανέλαβε πρόγραμμα εκπαιδευτικής δραστηριότητας Jean Monnet, οπότε ξέρει λίγο που βρισκόμαστε κι εμείς, με θέμα την περιβαλλοντική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να την ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια αυτό το εξάμηνο και παρόλα αυτά δέχτηκε να προεδρεύσει στο συγκεκριμένο πάνελ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να παρουσιάζονται και τα βιογραφικά των Προέδρων. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ. Να σας καλημερίσω και εγώ από την πλευρά μου, αγαπητές κυρίες συνάδελφοι και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, και να καλημερίσω επίσης και να καλωσορίσω τις εκλεκτές κυρίες συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ο τίτλος της τρίτης συνεδρίας είναι «Η διεθνής ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και του δικαίου της θάλασσας». Εδώ πρέπει να πούμε ότι η διεθνής ευθύνη στον τομέα του περιβάλλοντος και του θαλασσίου περιβάλλοντος, πέραν των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει γενικότερα ως διεθνής οργανισμός, παρουσιάζει και ιδιαιτερότητες, περισσότερες δυσχέρειες, λόγω ακριβώς του ότι, λόγω της φύσης της ενωσιακής αρμοδιότητας, η οποία καταρχήν είναι συντρέχουσα, γεγονός που σημαίνει ότι σε μία διεθνή συμφωνία συμβαλόμενα μέρη μπορεί να είναι τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη και δημιουργούνται έτσι προβλήματα σε σχέση με τον καταλογισμό της ευθύνης και την λήψη μέτρων για την εκτέλεση της διεθνούς συμφωνίας. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ γενική τοποθέτηση. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Γαβουνέλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η θάλασσα». Κυρία Γαβουνέλη, έχετε το λόγο. Να συμπληρώσω ότι και πρόσφατα εκλεγήσα ομόφωνα πρωτοβάθμια καθηγήτρια. Συγχαρητήρια λοιπόν, δεν το ήξερα. Θερμές ευχαριστίες για όλα. Θερμές ευχαριστίες για την πρόσκληση. Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο απίστευτα ζηλεύω και πόσο πολύ λυπάμαι που δεν είμαι σήμερα μαζί σας. Πραγματικά διαπιστώνω με τα φρίκης ότι βρίσκομαι πια στην ομάδα των ανθρώπων που είναι λίγο πιο ντελικάτη σε θέματα υγείας και το θέμα με συγκλονίζει όλος διόλου. Θα ήθελα μαζί σήμερα να συζητήσουμε ορισμένα θέματα που έχουν να κάνουν με την επαφή ανάμεσα στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται να σας απασχολήσω για πολλή ώρα και έχω την αίσθηση ότι αυτά που θα πω είναι πράγματα που ήδη έχουν ακουστεί αρκετές φορές ήδη σήμερα και όχι μόνο σήμερα. Το βασικό σημείο που με ενδιαφέρει να συζητήσουμε είναι αυτό το interplay. Είναι το σημείο επαφής ανάμεσα σε δύο διαφορετικές, να τις πω ένωμες τάξεις, να τις πω regimes, να τα πω δύο διαφορετικά πράγματα όλος διόλου, ή να θεωρήσω ότι πρόκειται για αλληλοσυμπληρούμενες υποχρεώσεις. Αυτό για μένα είναι το βασικό ερώτημα. Και αυτό το βασικό ερώτημα θα προσπαθήσω να το αντιμετωπίσω σε τρία διαφορετικά επίπεδα, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Το παρελθόν είναι νομίζω το σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε. Ήταν η
γνωμοδότηση που ζητήθηκε από το ΙΚΛΟΥΣ, το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας, και που είχε να κάνει με θέματα αλιείας και ευθύνης για θέματα IUU fishing, δηλαδή αλιείας που ξεπερνά τα όρια, είναι unregulated, είναι illegal και δεν θυμάμαι τι είναι το άλλο U. Η συζήτηση στο ΙΚΛΟΥΣ ήταν μια συζήτηση η οποία σήμερα μας φαίνεται λίγο αυτονόητη, ξέρετε. Όπως όλες οι μεγάλες αποφάσεις, όταν γίνουν, όταν κάποιος τις ανακοινώσει, κουνάμε όλο το κεφάλι και λέμε, μα ναι, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Μόνο που κάποιος πρέπει να μας το πει. Και εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση τέτοια που λέει το αυτονόητο, αυτό που μας φαίνεται σήμερα αυτονόητο, αλλά κάποιος έπρεπε να μας το πει. Τι μας είπε λοιπόν εδώ το δικαστήριο σε μια γνωμοδότηση, ξαναλέω, γνωμοδότηση, όχι απόφαση, άρα η γνωμοδότηση δεν μπορεί παρά να μην έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά όπως ήδη συζητήθηκε νωρίτερα, την σήμερα ημέρα οι γνωμοδοτήσεις μπορεί να είναι και νομική βάση για περαιτέρω δράση. Αναφέρομαι στην συζήτηση ανάμεσα στον για το αρχιπέλαγο Τσάγος, Μαυρίκιος και όλη η συζήτηση για delimitation, για οριοθέτηση στον Ινδικό ωκεάνο. Τι μας είπε λοιπόν τότε η υπόθεση αυτή? Μας είπε ότι βεβαίως, λέει, αφού η αρχική συμφωνία για αλιεία στην περιοχή στα ανοιχτά της Ερνηγάλης ανάμεσα σε αυτόν τον νεοφανή, για να πούμε την αλήθεια, διεθνή οργανισμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν μια συμφωνία ανάμεσα σε αυτές τις δύο νομικές οντότητες, οι υποχρεώσεις, λέει, του κράτους σημαίας γίνονται υποχρεώσεις του διεθνούς οργανισμού. Και ως εκ τούτου, αφού ο διεθνής οργανισμός είναι the only contracting party, τότε αυτός ο διεθνής οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλα τα πλοία που δρούν στην περιοχή αυτή υπό το καθεστώς, υπό την αιγίδα αυτής της συμφωνίας, θα πρέπει να πληρούν πλήρως τις υποχρεώσεις τους. Φαίνεται εξαιρετικά απλό. Μικρή διαφορά. Το είπε νομίζω προηγουμένως και η Σοφία Γαλάνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σημαία δίκης. Τα πλοία δεν είναι πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πλοία των κρατών μελών. Επομένως, βεβαιότατα μπορεί να είναι the only contracting party η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ναι, αλλά είναι contracting party on behalf of others ή μαζί με άλλους. Μεικτή συμφωνία, αυτή στην οποία αναφέρθηκε προηγουμένως η κυρία Γκυζάρη. Με πολλαπλά ζητήματα εδώ, διότι ασφαλώς η αλιεία δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, όμως τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σημαία και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συνολική, τέλος πάντων, φροντίδα του κράτους για την τήρηση των υποχρεώσεών του, δεν έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, εδώ γίνεται μια υπέρβαση, την οποία οι περισσότεροι καλωσορίσαμε, οφείλω να πω, διότι μας φάνηκε ότι καλύπτει αυτό το κενό που πάλι ανέφερε προηγουμένως η Σοφία Γαλάνη, ότι αφού λοιπόν τα κράτη δεν κάνουν αυτό που πρέπει, ας είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποθέτω ότι θα συνέχιζε το επιχείρημα της Σοφίας, είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τη θέλησή του, εκτός αν πρόκειται για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και rule of law, αλλά κατά τα λοιπά θα μπορούσε κάλλιστα να πάει κανείς στο δικαστήριο και να έχει επιβολή και κυρώσεων με καθημερινά πρόστιμα και επομένως να συμμορφωθεί. Η σκέψη εδώ λοιπόν και πάλι είναι μία σκέψη κάλυψης των κενών της ευθύνης του κράτους, της πλημελούς, με άλλα λόγια, συμμόρφωσης του κράτους με τις υποχρεώσεις του, διά της παραπομπής των υποχρεώσεων αυτών σε ένα ανώτερο ερωτηματικό
επίπεδο, στο οποίο πάντως η συμμόρφωση φαίνεται να είναι περισσότερο εγγύημε. Μανούβρα θα μου πείτε. Μανούβρα θα σας πω. Είναι σωστά νομικά αυτά? Ναι, θέλουν μια συζήτηση που πηγαίνει σε διαστρωματώσεις υποχρέωσης και μπλέκει ένα τρίγωνο, αν θέλετε, υποχρεώσεων. Την υποχρέωση του κράτους έναντι των λοιπών κρατών από την αρχική συμφωνία που εμπροκειμένου θα ήταν η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, την υποχρέωση από το κράτος έναντι του διεθνούς οργανισμού, άρα του κράτους μέλους έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μία τρίτη υποχρέωση που είναι η υποχρέωση που γεννάται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως συμβαλόμενο μέρος σε μία άλλη διεθνή σύμβαση, όπου το άλλο μέρος εδώ θα ήταν αυτός ο οργανισμός για Sub-Regional Fisheries. Η εμπλοκή όλων αυτών των σχέσεων, ο τρόπος με τον οποίο επάλληλες υποχρεώσεις συμπλέκονται, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία. Είναι κάτι που στο διεθνές δίκαιο το βλέπουμε όλο ένα συχνότερα και το βλέπουμε ως ένα, ισχυρίζομαι, ως ένα μηχανισμό όπου μετακινούμαστε στο πλάι ή πιο πάνω προκειμένου να καλύψουμε τις ελλείψεις της δεδομένης σύμβασης ή της δεδομένης σχέσης μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Οι ελλείψεις εδώ καλύπτονται πολύ καλύτερα, μάλιστα, διότι ήδη το ΙΤΛΟΣ μας είχε πει στην προηγούμενη γνωμοδότησή του και το επιβεβαιώνει και εδώ, ότι οι υποχρεώσεις αυτές του κράτους σημαίας δεν είναι υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει να πάω να διαβάσω στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας για να καταλάβω ή να περιμένω τη διακριτική ευχέρεια του κράτους για να μου πει, αλλά μου λέει ρητός ότι ξέρεις κάτι, είναι μια υποχρέωση που μου λέει ότι πρέπει είσαι υποχρεωμένος to deploy adequate measures and best possible efforts to do your utmost για να μπορέσεις να φέρεις εις πέρας τις υποχρεώσεις σου. Αυτό καλύπτει και υποχρεώσεις πρόληψης και καλύπτει και υποχρεώσεις κύρωσης, άρα και το πριν και το μετά. Το δικαστήριο ξεκαθαρίζει ότι εδώ έχω να κάνω με μία obligation of conduct και όχι με μία obligation of regard και ότι πάντως το standard στο οποίο θα πρέπει να κρατηθεί αυτή η υποχρέωση είναι μια due diligence obligation. Τίποτα από όλα αυτά δεν αναφέρεται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπου το άρθρο 94 είναι ένα κλασικό άρθρο κενό περιεχομένου, όχι γιατί η Σύμβαση το έχει πει κενό περιεχομένου. Δεν υπάρχει κενό στη Σύμβαση. Αλλά κενό περιεχομένου γιατί τα κράτη έχουν αποφασίσει ότι δεν θέλουν να το εφαρμόσουν. Okay. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ? Υποκαθιστούμε την αδυναμία του κράτους, επιγενόμενη αδυναμία, συνειδητή αδυναμία του κράτους να συμμορφωθεί προς το άρθρο 94 με μια υποχρέωση που του έρχεται δια της πλαγίας οδού και που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα να εκτελέσει πλήρως, συμπεριλαμβανομένων επομένως και των κυρώσεων. Αν αυτό είναι το πλαίσιο και αν στην πραγματικότητα από το 2015 και μετά ξέρουμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι ό,τι αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το φέρει εις πέρας, ακόμα και αν προϋποθέτει αυτό την συμμετοχή των κρατών μελών στην δράση αυτή, τότε πάμε λίγο να δούμε το παρόν. Και το παρόν είναι βέβαια αυτή η περίφημη υπόθεση της Δυτικής Σαχάρας για την οποία ήδη έχουν αναφερθεί άπαντες οι προλαλήσαντες. Εγώ όμως την κρατώ όχι για να συζητήσω για πηγές του διεθνούς δικαίου ή για να συζητήσω για την αρχή της αυτοδιάθεσης ή οτιδήποτε άλλο. Την κρατώ γιατί το δικαστήριο εδώ είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είπε ότι βεβαίως, λέει, όλα αυτά είναι, ξέρετε, παράνομα και ξέρω εγώ τι και ναι και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι διότι δεν υπήρχε αναγκαία συνένεση προκειμένου να γίνει η συμφωνία
κλπ. Κλπ. Νομίζω ότι αναλύθηκαν πολύ καλά νωρίτερα. Άρα, το άρα είναι αυτονόητο, άρα η συμφωνία αυτή δεν μπορεί, είναι άκυρη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Εδώ όμως λέει το δικαστήριο, ναι, ξέρετε όμως λέει, αλλά ξέρετε αυτό, η άμεση ακυρότητα, θα είχε λέει consequence grave. Και αυτές τις consequence grave πρέπει να ληφθούν υπόψη για να υπάρχει ένα περιθώριο να ασκηθεί η έφεση, να βεβαιωθούμε τέλος πάντων ότι δεν θα υπάρξει τέτοια ζημία ώστε να προκαλέσει ζητήματα. Τέτοιος πόνος και αλληλοσπαραγμός. Η λογική της ευθύνης του κράτους και προφανώς και της ευθύνης του οργανισμού εδώ είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει η παρανομία και βεβαιώνεται επομένως η παρανομία, άρα η ακυρότητα, οι επιπτώσεις ακολουθούν. Δεν βλέπω για ποιο λόγο θα πρέπει να ανησυχήσω για το αν θα υπάρχει consequence grave. Προφανώς πρέπει να υπάρχει. Αν έχει γίνει κάτι παράνομο το οποίο δημιουργεί ευθύνη του κράτους, αυτό είναι η κύρωση, η consequence grave. Και πάντως, έτσι όπως το διαβάζω εγώ, και φαντάζομαι το διαβάζετε και εσείς, σας το έχω βάλει με κόκκινα γράμματα, εδώ μιλάει για sécurité juridique. Εδώ μιλάει, με άλλα λόγια, για την αυξημένη τρόπον την ευθύνη που έχει ο διεθνής οργανισμός όταν προχωράει σε μία διεθνή συμφωνία, να εξασφαλίσει ότι ο λόγος του είναι συμβόλαιο. Πάκτα σουν σερβάντ. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς η security juridique εξασφαλίζεται αν μου δώσεις 2 μήνες για να ασκηθεί η έφεση, διότι η έφεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα η security juridique θα πρέπει να περιμένει την ολοκλήρωση της έφεσης. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό που με γαργάλισε λίγο και γι' αυτό και το έψαξα λίγο παραπάνω, είναι αυτή η αναφορά σε προηγούμενες υποθέσεις και jurisprudence IT. Πήγα λοιπόν και εγώ να βρω τη jurisprudence IT. Βρίσκω λοιπόν τη jurisprudence IT και λέει αναφέρεται σε 2 προηγούμενες αποφάσεις, σας τις έχω και αυτές από κάτω. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτή η jurisprudence IT αρχίζει να γίνεται σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με ζητήματα αρμοδιότητας μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, βλέπετε, Commission Conseil. Δεν είναι πια θέματα που έρχονται ενώπιον του δικαστηρίου επαφορμή ζητημάτων που φέρνουν τα εθνικά δικαστήρια ή ενδεχομένως άλλοι οι πολίτες της Ένωσης ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι αμιγώς, αυστηρός, ενδοοικογενειακές τροποντινά διενέξεις. Και το πολύ ενδιαφέρον και πάλι εδώ είναι ότι όταν πήγα να δω αυτή τη jurisprudence IT, διαπίστωσα ότι με πήγαινε πιο πίσω και ακόμα πιο πίσω και ακόμα πιο πίσω. 3 φορές πίσω αργότερα διαπιστώνουμε ότι αναφέρεται σε μία υπόθεση που έχει να κάνει με το σύνολο των οργάνων της Ένωσης, δηλαδή Κοινοβούλιο και Επιτροπή κατά του Συμβουλίου, με 4 τουλάχιστον χώρες να παρεμβαίνουν. Και εδώ η συζήτηση είναι ότι the annulment with immediate effect would be liable to affect the continuity, όχι πια τη security juridique, αλλά την continuity. Και εδώ πια η consequence grave είναι serious negative consequences for the economic operators concerned. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον εν όψει ακριβώς του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται στα κράτη-μέλη της και τα κράτη-μέλη της οφείλουν να ελέγξουν τη συμπεριφορά των πολιτών τους, άρα των ιδιωτών, προκειμένου να εξασφαλίσουν συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που η ίδια η Ένωση λαμβάνει υπόψη. Θα ήθελα πραγματικά να μου πει κάποιος, ενδεχομένως οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Δικαίου, κυρία Γκυζάρη, μπορείτε εσείς να με βοηθήσετε λίγο παραπάνω. Εγώ πάντως εδώ δεν καταλαβαίνω ποια είναι η μετακίνηση από τη security juridique στα serious negative consequences for the economic operators concerned. Βλέπω μία μετακίνηση από την οικονομική επιβάρυνση του ιδιώτη που
δεν είναι πρωτόγνωρη, δεν συμβαίνει πρώτη φορά στον πλανήτη, κάθε δικαστική απόφαση τέτοιου είδους επιβαρύνσεις έχει, σε ένα έτσι υψηλόφρον και βαρύ κείμενο, το οποίο έχει να κάνει με την ίδια την dignitas της Ένωσης συνολικά. Θα ήθελα πολύ να δω πώς αυτό το πράγμα θα μετακινηθεί σε κατοπινές περιπτώσεις. Αν μετακινηθεί, μπορεί απλώς να εξαφανιστεί, μπορεί απλώς να το ξεχάσουν την άλλη φορά. Το σημειώνω και θα ήθελα να το συζητήσουμε αν έχουμε ελάχιστο χρόνο αργότερα. Πώς αυτό θα μπορούσε να μετακινηθεί στο μέλλον. Εδώ πια, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε καθαρά σε ένα περιβάλλον φανταστικό και φαντασιακό. Και φανταστικό και φαντασιακό γιατί οι διαπραγματεύσεις για την επόμενη συμφωνία που θα είναι συμπληρωματική τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας έχουν ψιλοξεχαστεί στον καιρό του κορονοϊού. Έλεγα ότι μόνο τα ελληνικά δικαστήρια είχαν κατεβάσει τα μολύβια. Φαίνεται ότι έχουν κατεβάσει τα μολύβια και στην BBNJ. Εδώ λοιπόν τα θέματα ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν να γίνονται εξαιρετικά πιο ενδιαφέροντα, διότι τα θέματα ευθύνης ούτως ή άλλως αυτή τη συμφωνία είναι προβληματικά. Η συμφωνία αυτή έχει μια σειρά ζητήματα που καλύπτει. Έχω επιλέξει να κρατήσω 3 εξ αυτών, 2 ουσιαστικά που είναι εργαλεία, αν θέλετε, και ένα τρίτο που είναι, αν θέλετε, οριζόντιο. Τα 2 εργαλεία που είναι τα Area-Based Management Tools και το Environmental Impact Assessment, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με ενδιαφέρουν διότι είναι ζητήματα τα οποία καλύπτονται απολύτως από ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επομένως, συγγνώμη, να υπενθυμίσω, ο χρόνος τελειώνει. Ναι, τελειώνω αμέσως, κύριε Γκυζάρη. Έχω λοιπόν 2 εργαλεία εδώ που θα πρέπει με κάποιο τρόπο που ακόμα δεν έχει εξευρεθεί να προσαρμοστούν προς τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θεσμούς οι οποίοι ρίστον παρόδο τείνουν να είναι το στάτους, το παγκόσμιο άριστα. Ψάχνει κανείς να δει με ποιον τρόπο θα υπάρξει ένας τέτοιος μηχανισμός εφαρμογής και ελέγχου εφαρμογής. Οι διατάξεις που έχουν υιοθετηθεί ως τώρα και αυτές που βλέπετε σε brackets δεν έχουν καν υιοθετηθεί ως τώρα, είναι διατάξεις οι οποίες δεν μας αφήνουν πάρα πολύ σοφότερους. Βλέπετε ότι υπάρχει μια διαδικασία που μιλάει για monitoring και μάλιστα at intervals and in a format to be determined. Άρα, καλά, ενημέρωσέ με όταν θα γίνει. Έχουμε για διαδικασίες οι οποίες λένε ότι τα state party σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσουν. Στην περίπτωση μας εδώ, όπου state party διαβάζει κανείς Ευρωπαϊκή Ένωση, υποθέτει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι και εδώ μέρος, όπως είναι μέρος και στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και βεβαίως αυτό που είναι, αν θέλετε, το παραθυράκι και ενδεχομένως να είναι η λύση για τα ευρωπαϊκά θέματα που, όπως είδαμε, δεν μας εξασφαλίζει και τελείως, είναι το γεγονός ότι τίποτα λέει σε αυτή τη συμφωνία δεν απαγορεύει στα μέρη να έχουν πιο αυστηρές διαδικασίες. Βλέπετε τα brackets βέβαια και βλέπετε ότι στην πραγματικότητα θα υπάρχει μια κίνηση πολλαπλών ταχυτήτων όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να είναι πολύ πιο αυστηρή και πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο αποτελεσματική στην εφαρμογή των δικών της κανόνων. Τι καταλάβαμε από όλο αυτό? Καταλάβαμε από όλο αυτό, ή τουλάχιστον εγώ κατάλαβα από όλο αυτό, ότι μια συνεχής και συνεκτική αντίληψη περί του πώς οι δύο αυτές ένομες τάξεις, αυτά τα 2 regimes συνομιλούν, δεν υπάρχει. Έχω την αίσθηση ότι κάθε δικαστήριο, κάθε δικαστικός θεσμός ή τέλος πάντων το κάθε μέρος που έχει εκείνη την ώρα να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Πώς μου το είχε πει κάποτε μια κυρία στη σχολή δικαστών, ανοίγω τον κώδικα, κάνω το σταυρό μου και κάτι θα βγει. Θερμές ευχαριστίες.
Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γαβουνέλη για την πολύ μεστή και εμπεριστατωμένη ανάλυση του θέματος. Αν μου επιτρέπετε, σχετικά με την ευθύνη, τον καταλογισμό της ευθύνης των κρατών μελών στην Ένωση, αυτό έχει να κάνει με το ότι η αρμοδιότητα στην αλληλεία που είπατε έχει καταστεί αποκλειστική υπέρ της Ένωσης. Αρχίζει καταρχήν συντρέχουσα, υπό προϋποθέσεις μετατρέπεται, μπορεί να μετατραπεί σε αποκλειστική. Και η τάση των οργάνων της Ένωσης είναι να γίνουν ή δυνατόν να γίνουν αποκλειστικές υπέρ της Ένωσης. Οι συντρέχουσες δηλαδή να μετατραπούν αποκλειστικές υπέρ της Ένωσης, γιατί αυτό θα λύσει το πρόβλημα της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ τους ως προς την εφαρμογή των διεθνών συνθήκων, που μέγα πρόβλημα στις μεικτές συμφωνίες. Αυτό βέβαια έχει και τις αρνητικές του συνέπειες. Γιατί όταν η Ένωση θέλει μία αρμοδιότητα να γίνει αποκλειστική υπέρ αυτής, η συνέπεια είναι να καταλογιστεί σε αυτήν και η διεθνής ευθύνη, όχι μόνο των ενωσιακών αποπράξεις ή παραλήψεις των ενωσιακών οργάνων, αλλά και εκείνων των κρατών μελών. Αυτό είναι το τίμημα της αποκλειστικής αρμοδιότητας υπέρ της Ένωσης. Απολύτως. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει και πάλι την δραστηριοποίηση του κράτους. Για παράδειγμα, για να έχεις μια ζώνη αλληλείας, πρέπει το κράτος να τη φτιάξει τη ζώνη αλληλείας. Μέσα στη ζώνη αλληλείας θα τηρηθούν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ό,τι συμβεί μέσα εκεί θα είναι πια ευθύνη της Ένωσης. Αλλά χωρίς την συνέργεια του κράτους, απλώς το σύστημα δεν μπορεί να δουλέψει. Αυτό είναι το πρόβλημα συνολικά. Λοιπόν, ναι, στη συνέχεια μπορούμε να συζητήσουμε και περισσότερο. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο, γιατί ο χρόνος τρέχει, θα δώσω μέσως τον λόγο στην κυρία Δίπλα, ομότιμο καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Ζητήματα διεθνούς ευθύνης για δραστηριότητες σχετιζόμενες με την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων της περιοχής του Διεθνούς Βυθού». Κυρία Δίπλα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Χαιρετώ και εσάς και όλους τους συμμετέχοντες. Και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Κούφα, την κυρία Κούφα προσωπικώς, η οποία είναι μια παλιά φίλη, και τους νέους συνεργάτες της, τον κύριο Περγαντή και τους άλλους συνεργάτες του Ιδρύματος για την ευγενική πρόσκληση. Εγώ θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο ίσως φανεί περίεργο, γιατί είναι ένα θέμα που δεν συνηθίζουμε να συζητάμε στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι η Ελλάδα δεν έχει άμεσα ενδιαφέροντα για τις δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται στο διεθνή βυθό. Δεν υπάρχει διεθνής βυθός στις δικές μας θάλασσες. Και επομένως είναι ένα θέμα που δεν το συζητάμε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν το παρακολουθούμε όσο θα έπρεπε ίσως. Και σκέφτηκα να πάω να ψάξω σε αυτό το θέμα τι θα μπορούσαμε να πούμε, ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ήμουν νεότερη, ο καθηγητής μου που επέβλεπε τη διατριβή μου έλεγε, όταν κάνεις μία έρευνα και καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα που σε απογοητεύει, πρέπει να πεις ότι το συμπέρασμα είναι όχι. Λοιπόν, υπάρχει συμπέρασμα, αλλά είναι όχι. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να πω δύο λόγια για τα ζητήματα ευθύνης, διότι στην περιοχή των διεθνών βυθών υπάρχουν ζητήματα ευθύνης γενικότερα, όχι μόνο διεθνούς, αλλά και ζητήματα ευθύνης, διότι έχουμε και ιδιωτικές σχέσεις ανάμεσα σε πρόσωπα, σε διεθνείς οργανισμούς κτλ. Λοιπόν, δύο λόγια καταρχάς να πω για το γεγονός ότι οι αρμοδιότητες αυτές, τι αρμοδιότητες είναι, τι δραστηριότητες είναι δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης των πόρων της περιοχής του Διεθνούς Βυθού, δηλαδή αυτού που βρίσκεται πέραν εκτός εθνικής κυριαρχίας και δικαιοδοσίας. Αυτές μπορεί να είναι γεωτρήσεις, βυθοκορίσεις, εξκαφές, εξορίξεις, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση εγκαταστάσεων, αγωγών, μηχανημάτων κτλ. Που χρησιμοποιούνται για αυτές τις δραστηριότητες. Οι πόροι για τους οποίους πρόκειται, να πω επίσης, ότι είναι οι λεγόμενοι πολυμεταλλικοί κόνδυλοι, για τους οποίους είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλος λόγος κατά την διαπραγμάτευση, πριν και κατά τη διαπραγμάτευση της σύμβασης,
και οι οποίοι είχαν ανακαλυφθεί εκείνη την εποχή. Είναι λοιπόν οι ορυκτοί πόροι στην περιοχή που βρίσκονται σε στερεή, υγρή ή αέρια κατάσταση στο βυθό και το υπέδαφος της θάλασσας και συμπεριλαμβάνουν τους πολυμεταλλικούς κονδύλους, δηλαδή πόρους οι οποίοι περιέχουν διάφορα μεταλλεύματα όπως χαλκός, κασίτερο, μαγνήσιο, νικέλιο κτλ. Αλλά και άλλους μιεύουλους πόρους που ανακαλύφθηκαν ή μπορεί να ανακαλυφθούν μετά. Οι επιχειρήσεις, σε τι επιχειρήσεις αναφερόμαστε, είναι επιχειρήσεις αναζήτησης και εξόρυξης μεταλλευμάτων, τα οποία θεωρούνται πολύτιμα στη βιομηχανία, με δεδομένη μάλιστα την σημερινή παγκόσμια κατακραυγή για την κλιματική αλλαγή, που προσανατολίζει την κατανάλωση στον περιορισμό των παραδοσιακών και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι οι πόροι αυτοί είναι συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος, σε αυτό την πηγή που εξολίγνεται. Από την άλλη πλευρά, πρόκειται βέβαια για μια εξόχως επιβαρυντική βιομηχανική επιχειρησιακή δραστηριότητα που λειτουργεί αδιάκοπα, που κάνει χρήση βαριάς μηχανικής υποδομής και τεχνολογίας, με μεγάλες συγχωρηπαντικές επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής και με άλλες παρεμβατικές δραστηριότητες που απειλούν με σοβαρή υποβάθμιση τη βιοποικιλότητα της περιοχής και γενικότερα του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας επιφυλάσσει ένα ειδικό νομικό καθεστώς στο μέρος του βυθού που ονομάζεται περιοχή και θεωρεί την περιοχή, δηλαδή το βυθό της θάλασσας και τους πόρους αυτής, κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, που δεν υπόκειται σε καμία εθνική δικαιοδοσία, ενώ οι δραστηριότητες στην περιοχή οφείλουν να διεξάγονται προς όφελος της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Σύμφωνα λοιπόν με το λεγόμενο παράλληλο σύστημα, οι δραστηριότητες στην περιοχή οργανώνονται και ελέγχονται από μια διεθνή οργάνωση που ιδρύεται με τη Σύμβαση, την Αρχή του Διεθνούς Βυθού, και η οποία διεξάγει είτε αυτή η ίδια τις δραστηριότητες αυτές μέσω ενός οργάνωτης που λέγεται επιχείρηση, ενός επιχειρησιακού βραχίωνα που λέγεται επιχείρηση, η οποία ενεργεί κατευθείαν στην περιοχή, ή σε συνεργασία με την αρχή από κράτη-μέλη, από κρατικές επιχειρήσεις ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν την ηθαγένεια των κρατών μελών ή που ελέγχονται ουσιαστικά από αυτά ή τους πολίτες τους, όταν υπάρχει η εγγύηση του κράτους σε σχέση με τις οντότητες αυτές, όταν εγγυώνται για αυτά τα εν λόγω κράτη. Το σύστημα λειτουργεί στη βάση ενός συμβολαίου που υπογράφεται από την αρχή και από την επιχείρηση από τη μια πλευρά, αλλά και από τα κράτη και τις οντότητες για τις οποίες σας μίλησα πριν, και η αποδοχή της, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Το σύστημα της εγγύησης από τα κράτη είναι καθοριστικό στοιχείο όσον αφορά την απονομή της ευθύνης ανάμεσα σε αρχή, σε κράτη και σε οντότητες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, εφόσον δεν διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τη Σύμβαση και προκαλούνται βεβαίως ζημιές. Να σας πω επίσης ότι προς το παρόν μόνο ερευνητικές δραστηριότητες υπάρχουν. Υπάρχουν συμβόλαια που έχουν υπογραφεί από την αρχή και ορισμένους ενδιαφερομένους, κράτη, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αλλά δεν υπάρχει ακόμη σήμερα εξορυκτική δραστηριότητα εμπορικού χαρακτήρα. Θα αναφερθώ επιγραμματικά σε ζητήματα ευθύνης χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες για οικονομία χρόνου. Καταρχάς, μία πρώτη παρατήρηση πρέπει να γίνει σχετικά με τη γενική υποχρέωση για ευθύνη των κρατών και των διεθνών οργανισμών στην περιοχή. Δηλαδή, όχι μόνο των δραστηριοτήτων για τις οποίες μίλησα, αλλά γενικότερα τις υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί όταν ασχολούνται ή έχουν δραστηριότητες που έχουν σχέση με αυτές που σας ανέφερα πριν και οι οποίες βέβαια μπορεί να προκαλέσουν ζημίες ή μπορεί να ενοχλήσουν αυτούς που δραστηριοποιούνται επί της περιοχής και το αντίθετο. Λοιπόν, η Σύμβαση λοιπόν ορίζει ότι τόσο τα κράτη όσο και οι διεθνείς οργανισμοί
που δραστηριοποιούνται, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις δραστηριότητες των άλλων και το ίδιο ισχύει και για, και για τους διεθνείς οργανισμούς και κράτη από την άλλη πλευρά. Η υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας που έχει προκληθεί από παράληψη των υποχρεώσεων βαρύνει το κάθε κράτος ή διεθνή οργανισμό εάν δρούν, εάν ενεργούν ατομικώς. Δηλαδή, ο καθένας για λογαριασμό του. Ενώ αν τα κράτη συνεργάζονται με άλλα κράτη ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, ευθύνονται από κοινού και αλληλέγγυα. Το θέμα ρυθμίζεται λίγο διαφορετικά από τα άρθρα της Επιτροπής του Διεθνούς Δικαίου που αφορούν είτε τα κράτη είτε τους διεθνείς οργανισμούς, διότι εκεί θεωρείται ότι τα κράτη, ακόμα και στην περίπτωση που δρούν μαζί, έχουν ξεχωριστή ευθύνη, υπέχουν ξεχωριστή ευθύνη. Αλλά πάντως η Επιτροπή παραδέχεται ότι αυτό είναι, ότι μπορεί να υπάρξουν και ειδικά καθεστώτα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η Σύμβαση προβλέπει επίσης, ή μάλλον επιβάλλει, στα συμβαλόμενα κράτη που είναι μέλη ενός διεθνούς οργανισμού, την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας, δεν το λέει, αλλά το υποθέτουμε, ύστερα και από τη γνωμοδότηση του δικαστηρίου το 2011, για την οποία θα μιλήσω αργότερα, να λαμβάνουν λοιπόν, η Σύμβαση λοιπόν, τα συμβαλόμενα κράτη που είναι μέλη ενός διεθνούς οργανισμού, πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, δηλαδή της υποχρέωσης να συμπεριφέρονται κατά τρόπον που συνάδει με τη Σύμβαση, όσον αφορά τους οργανισμούς αυτούς. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη ευθύνονται μόνο στο μέτρο που έχουν παραβιάσει τα ίδια την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας. Εξαιτίας και ότι όταν εξαιτίας αυτού του γεγονότος ο οργανισμός παραβιάζει τη δική του υποχρέωση, υποχρέωση φέρουν και τα κράτη και ο οργανισμός. Τα κράτη απαλλάσσονται από την ευθύνη τους αν αποδείξουν ότι έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ως προς τους διεθνούς, λέει το κείμενο, ως προς τους διεθνείς οργανισμούς. Εδώ δεν αναφέρεται ζημία. Συνήθως άρθρα της Σύμβασης που αναφέρονται σε παραβιάσεις της Σύμβασης αναφέρονται στη ζημία. Αυτό ενδιαφέρει προεχόντως, δηλαδή τα συμβαλόμενα μέρη να εξασφαλίσουν ότι θα γίνει αποκατάσταση της ζημίας. Εδώ δεν υπάρχει αναφορά στη ζημία που ενδεχομένως να προκλήθηκε από το διεθνή οργανισμό, αλλά εάν υπάρχει, αποτελεί γενεσιουργή αιτία, αν θέλετε, δύο παράλληλων ευθυνών για παραβίαση διαφορετικών υποχρεώσεων, της μίας του κράτους και της άλλης του διεθνούς οργανισμού. Η Σύμβαση περιέχει διάφορες διατάξεις σχετικά με την ευθύνη των κρατών και των ανάδοχων επενδυτών και έχετε και μία γνωμοδότηση η οποία είχε ζητηθεί και την οποία το Τμήμα Επίλυσης Διαφορών για το Δίκαιο της Θάλασσας, για το Διεθνή Βυθό, με συγχωρείτε, δηλαδή το μέρος εκείνο του δικαστηρίου που ασχολείται με διαφορές και με γνωμοδοτήσεις για θέματα που αφορούν στο διεθνή βυθό, έδωσε κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Διεθνούς Αρχής. Βεβαίως μιλάει για διεθνή ευθύνη των κρατών εδώ, αλλά όπως μας είπε και η Μαρία, θα βρούμε αυτή την γνωμοδότηση, θα τη βρούμε στην μετέπειτα γνωμοδότηση για την ευθύνη των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος ερμήνευσε τις διατάξεις της Σύμβασης με τέτοιο τρόπο που συνδέει τη ζημία που προκαλείται από τον ανάδοχο, διότι το κράτος παρέλειψε τις υποχρεώσεις του βάσης της Σύμβασης και του Συμβουλίου με το γεγονός της αποτυχίας του κράτους εγγυητή να φέρει σε πέρας τη δική του υποχρέωση δέουσας επιμέλειας. Δηλαδή να λάβει στο πλαίσιο του εσωτερικού του δικαίου όλα εκείνα τα κατάλληλα μέτρα, να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του με λίγα λόγια για να... ώστε ο ανάδοχος
αυτός δηλαδή που ασχολείται in situ στην περιοχή, να φέρει σε πέρας τις, να διασφαλίσει ώστε ο ανάδοχος δεν θα παραβιάσει τη σύμβαση, το συμβόλαιό του και τα συμπληρωματικά κείμενα της σύμβασης, και ώστε να μην προκληθούν ζημίες. Δεν θα έρθω σε θέματα ευθύνης ανάμεσα στους αναδόχους και την αρχή του Διεθνούς Βυθού, παρά μόνο για να πω για την αρχή ότι εδώ υπάρχει αναφορά στην, αν θέλετε, σε μία ευθύνη που προκύπτει από το συμβόλαιο, από τις σχέσεις της δηλαδή με τον ανάδοχο. Και για αυτή την ευθύνη, λέει, τα κείμενα μας λένε ότι ευθύνεται τόσο η αρχή για τις δικές της παραβιάσεις, παραδείγματος χάρη των εξουσιών της, των πράξεών της, αλλά απέναντι στον ανάδοχο. Ο δε ανάδοχος ευθύνεται όχι μόνο για την συμπεριφορά του, αλλά εάν αυτή η συμπεριφορά είναι ζημιογόνος και επέφερε ζημία στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στο σύστημα υπάρχει και μια επιχείρηση, η οποία θεωρείται ως όργανο, ονομάζεται όργανο της αρχής, αλλά η οποία έχει μια αυτονομία, και υπάρχει και μια διάταξη η οποία την θεωρεί ως ανεξάρτητη οντότητα και προβλέπει ότι καμία διάταξη της σύμβασης δεν καθιστά υπεύθυνη την επιχείρηση για πράξεις και υποχρεώσεις της αρχής, ούτε την αρχή για πράξεις και υποχρεώσεις της επιχείρησης. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, όπως είπατε και εσείς και άλλοι συνάδελφοι πριν, η μόνη διεθνής οργάνωση που είναι συμβαλόμενο μέρος στη σύμβαση, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων, οι οποίες τις έχουν απονεμηθεί από τα κράτη-μέλη, τα οποία είναι όλα συμβαλόμενα μέρη στη σύμβαση. Εξάλλου, μόνο τέτοιοι οργανισμοί μπορούν να προσχωρήσουν στη σύμβαση. Αυτοί δηλαδή στους οποίους τα κράτη-μέλη έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητες για θέματα που ρυθμίζονται από τη σύμβαση. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια σύμβαση λοιπόν στην οποία μετέχει η Ένωση μαζί με τα κράτη-μέλη, και μια μεικτή συμφωνία δηλαδή, όπως είναι η Σύμβαση Δικαίου της Θάλασσας, αποτελεί μέρος του κοινοτικού δικαίου και δεσμεύει τόσο τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, όσο και τα κράτη-μέλη. Δεν θα μιλήσω για την γνωμοδότηση, απλώς για να σας θυμίσω ότι το Διεθνές Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι υποχρεώσεις των κρατών μελών της οργάνωσης απορραφώνται κατά κάποιον τρόπο, γίνονται, λέει το δικαστήριο, από τις αρμοδιότητες της Διεθνούς Οργάνωσης. Εφόσον αυτή είναι συμβαλόμενο μέρος της συμφωνίας με τρίτα κράτη, αυτή πρέπει να εξασφαλίσει μέσω της νομοθεσίας της, είναι η αλλιευτική πολιτική στο συγκεκριμένο θέμα, ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία κρατών μελών της θα συμμορφώνονται με την αλλιευτική νομοθεσία και τους κανονισμούς των αντισυμβελωμένων παρακτείων κρατών, και δεν θα ασκούν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τους παράνομη, αδήλωτη και αρρύθμιστη αλία. Και το δικαστήριο στην γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται και στην δήλωση της Ένωσης, η οποία έχει κατατεθεί σχετικά με την αρμοδιότητα, και λέει στα κράτη ότι ζητήστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, από τον Διεθνή Οργανισμό ή τα κράτη-μέλη, ποιος από τους δύο φέρει διεθνή ευθύνη. Να πω ότι ως κύρωση, αν θέλετε, η Σύμβαση επιβάλλει στην αποφυγή απάντησης, ή όταν μία απάντηση είναι διαφορετική μεταξύ του οργανισμού και των κρατών, ότι η ευθύνη είναι από κοινού και αλληλέγγυα. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Σε περίπτωση που η διεθνής οργάνωση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαλλαχθεί από την ευθύνη της, διότι συμμορφώθηκε με την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας, τα κράτη-μέλη της είναι υποχρεωμένα να αναλάβουν την ευθύνη για τα πλοία τους. Διότι δεν συμμορφώθηκαν με το κοινοτικό δίκαιο καταρχάς,
διότι έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φέρει σε πέρας την υποχρέωση δέουσας επιμέλειας. Δεν συμμορφώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και βεβαίως και τη Σύμβαση. Και επομένως, εκεί θα πρόκειται για μία εσωτερική διαφορά ανάμεσα στην διεθνή οργάνωση και στα κράτη-μέλη βάσει του κοινοτικού δικαίου. Και μια τέτοια διαφορά θα πρέπει να επιληθεί από τα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης, παραδείγματος χάρη για μη συμμόρφωση, έτσι δεν είναι. Πιο περίπλοκη βεβαίως φαίνεται η διερεύνηση της ευθύνης στο πλαίσιο των λεγόμενων νυχτών συνθήκων, όπως είναι η Σύμβαση Δικαίου της Θάλασσας, όταν τίθεται θέμα ευθύνης. Είναι υπεύθυνη η Ένωση ή τα κράτη-μέλη της. Κατά την Επιτροπή, το έχουμε πει πολλές φορές, η άποψη της Ένωσης είναι ότι ο καθένας φέρει διεθνή ευθύνη σε σχέση με τις αρμοδιότητές του. Η Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου δεν συμφώνησε σε μεγάλο βαθμό. Υπήρχαν διχογνωμίες βέβαια μέσα στην Επιτροπή και προσπάθησε να λύσει το θέμα με αυτό το άρθρο 64 και να πει ότι υπάρχουν ειδικά καθεστώτα τα οποία και αποδέχομαι. Το ζήτημα των αρμοδιοτήτων στην περιοχή σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες, δηλαδή το deep seabed mining, δεν αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα για αυτές τις δραστηριότητες, αφενός ρατσιόνε περσόνε, διότι αυτό δεν προβλέπεται από τη Σύμβαση. Η Σύμβαση δεν προβλέπει ότι μπορεί να εμπλακεί ένας διεθνής οργανισμός στις δραστηριότητες αυτές. Μόνο κράτη μπορούν να εμπλακούν και επιχειρήσεις. Έχει αποκλείσει δηλαδή διότι ούτε μιλάει για εγγύηση η οποία μπορεί να δοθεί από ένα διεθνή οργανισμό, δηλαδή να πάρει τη θέση ενός κράτους. Συγγνώμη που παρεμβαίνω πάλι, κυρία Δίπλα, συγγνώμη. Πρέπει να τελειώσω. Ναι, δύο λεπτά είναι ακόμη. Βεβαίως. Αφετέρου, όσον αφορά το χώρο, ρατσιόνε λόγοι, οι δραστηριότητες αυτές λαμβάνουν χώρα εκτός χωρικής εφαρμογής της κοινοτικής αρμοδιότητας, εκτός εδαφικής κυριαρχίας και δικαιοδοσίας των κρατών, μέσα στην οποία εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο. Και μιλήσαμε για το ειδικό καθεστώς το οποίο επικρατεί στην περιοχή. Αποκλειστική αρμόδια για να ρυθμίσει αυτές τις αρμοδιότητες είναι η αρχή. Αυτή αποκλειστικά καλείται να υιοθετήσει κανονισμούς, πρότυπα και διαδικασίες και το κάνει μέσω των δικών της οργάνων και με τον τρόπο που ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελούνται οι επιχειρήσεις και με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίζεται. Η εθνική νομοθεσία είναι κατ' εφαρμογή των κανονισμών της αρχής. Βεβαίως, να πω και τελειώνω με το σημείο αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και σε άλλα θέματα, έχει δείξει ενδιαφέρον να εναγκαλιστεί αυτή τη δραστηριότητα, επικαλούμενη, και έχει δίκιο ως προς αυτό, ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Και η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των κανονισμών έχει τέτοιου είδους ρυθμίσεις μέσα. Λοιπόν, το έχει κάνει καταρχήν για τις δραστηριότητες που εκτελούνται εντός εδαφικών ζωνών εθνικής δικαιοδοσίας, αλλά το κάνει σιγά σιγά προσπαθεί να βάλει ένα πόδι, αν θέλετε, και στις δραστηριότητες του Διεθνούς Βυθού. Πώς το κάνει? Διαμέσου μιας πρότασης προς το παρόν, μιας πρότασης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποφασίσει ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή θέση, η οποία να είναι παρούσα κατά τη διαπραγμάτευση του τελευταίου μέρους των κανονισμών που η αρχή πρόκειται να υιοθετήσει. Και στην οποία, και βεβαίως στις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει θέση. Λοιπόν, ενώ είναι στην συνέλευση, δεν είναι στο Συμβούλιο της Αρχής του Διεθνούς Βυθού. Το Συμβούλιο υιοθετεί τους κανονισμούς,
τους διαπραγματεύεται, τους υιοθετεί, πηγαίνουν στην Γενική Συνέλευση και υιοθετούνται ή ξανάρχονται πίσω κτλ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει αυτή την πρόταση, βεβαίως επικαλούμενη την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία του περιβάλλοντος, επικαλούμενη διάφορα έγγραφα, και λέγοντας ότι οπωσδήποτε πρέπει η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρουσιάζεται κατά τη διαπραγμάτευση, όχι από μένα, διότι εγώ δεν μπορώ να είμαι εκεί, είμαι παρατηρητής, αλλά από τα κράτη-μέλη. Στο σημείο αυτό βρισκόμαστε. Δεν θα προχωρήσω παραπέρα, παρά μόνο για να πω πληροφοριακά ότι εκ μέρους των μη κυβερνητικών οργανισμών έχει υπάρξει μεγάλη αντίδραση για τις δραστηριότητες αυτές. Θεωρούν ότι πραγματικά θα καταστραφεί το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα, και έχει κατατεθεί ένα αίτημα για ένα μορατόριο μίας δεκαετίας, ώστε να μπορέσουν να γίνουν όλες εκείνες οι μελέτες και να φτάσει η διεθνής κοινότητα σε πιο ασφαλείς γνώσεις με το τι συμβαίνει στο διεθνή βυθό. Η πρόταση της Επιτροπής δεν έχει περάσει βέβαια από το Συμβούλιο, διότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τα κράτη και χρειάζεται η απόφαση με όλα τα κράτη του Συμβουλίου να συμφωνούν, και αυτή είναι η κατάσταση προς το παρόν. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση όπου θα μπορούσαμε να φανταστούμε, αν τυχόν η Ένωση μπορούσε να παρέμβει, τρία στρώματα. Μία πολυεπίπεδη, Μαρία είπες, αναφέρθηκε σε μία πολυεπίπεδη κατάσταση πριν. Θα ήταν και εδώ μία πολυεπίπεδη κατάσταση. Θα είχαμε τους κανονισμούς, τη σύμβαση και όλα τα παραρτήματα και τα λοιπά, τη Συμφωνία της Νέας Υόρκης, τους κανονισμούς της αρχής, ένα πάτωμα, ένας όροφος. Μετά θα είχαμε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά θα είχαμε την νομοθεσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μερών στη Σύμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Δίπλα για το πολύ ενδιαφέρον και έτσι ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα σχετικά με τις δραστηριότητες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου στην περιοχή του Διεθνούς Βυθού. Θα δώσω αμέσως το λόγο τώρα στην κυρία Καραγιώργου, επίκουρη καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Η συμβολή των πορισμάτων της Επιτροπής Συμμόρφωσης της Σύμβασης του Άρχους στην τροποποίηση του κανονισμού 1367/2006 για την ενδυνάμωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα». Κυρία Καραγιώργου, έχετε το θέμα. Επίσης επίκαιρο ζήτημα. Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω πολύ το Ίδρυμα της κυρίας Κούφα και την καθηγήτρια την κυρία Κούφα, αλλά και τον συνάδελφο τον κύριο Περγαντή για τη σημερινή πρόσκληση. Θα ήθελα και εγώ πολύ να βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι και απόφυτος της νομικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, αλλά δυστυχώς οι υποχρεώσεις δεν το επιτρέπουν. Έχω μία παρουσίαση να την... Φαίνεται. Ωραία. Όπως είναι γνωστό, το βασικό θέμα της σημερινής μου εισήγησης συνίσταται στο να εξετάσει πόσο η σύμβαση του Άρχους είχε επίδραση στην ενδυνάμωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο απασχολεί
τα ενωσιακά όργανα, αλλά και τους πολίτες. Πολύ συνοπτικά θα πω ότι η Σύμβαση του Άρχους είναι η πρώτη διεθνής συμφωνία η οποία υιοθετήθηκε υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη και κατοχυρώνει τρία βασικά διαδικαστικά περιβαλλοντικά δικαιώματα. Το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ξεκίνησα από το τελευταίο, το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία, το δικαίωμα συμμετοχής του κοινού στις σχετικές με το περιβάλλον αποφάσεις και το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα. Ένα ιδιαίτερα καινοτομικό χαρακτηριστικό αυτής της σύμβασης είναι ότι λίγο μετά την ίδρυσή της συστάθηκε και η Επιτροπή, συγκροτήθηκε και η Επιτροπή Συμμόρφωσης, η οποία έχει ορισμένα καινοτομικά χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλους μηχανισμούς συμμόρφωσης που συναντώνται στο πλαίσιο πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνοψίζονται στη διαφάνεια την οποία διέπει τον τρόπο λειτουργίας της, ότι όλα τα έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, κυρίως επίσης τη δυνατότητα υποβολής αναφορών σε σχέση με τη μη συμμόρφωση στις προβλέψεις της σύμβασης, όχι από κάποιο άλλο κράτος ή από τη γραμματεία, αλλά από πολίτες και μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και τέλος, η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, η οποία διέπει τα μέλη της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση Άρχους. Η Σύμβαση Άρχους, όπως και άλλες συμβάσεις που προαναφέρθηκαν, είναι μία μεικτή συμφωνία, η οποία δεσμεύει τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-μέλη. Είχε προσχωρήσει, είχε κάνει και μία δήλωση σε σχέση με την αρμοδιότητα και με την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 3 της Σύμβασης η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο ερμηνείας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την απόφαση Slovak Brown Bear 2040/09. Το Δικαστήριο της Ένωσης ερμηνεύει τις διατάξεις της Σύμβασης στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενσωματώσει τις προβλέψεις. Τώρα, πώς ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις της Σύμβασης σε επίπεδο ενωσιακής ένομης τάξης? Έχουμε καταρχήν την οδηγία για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στην περιβαλλοντική πληροφορία, 2003/4, την οδηγία 2003/35, η οποία τροποποίησε δύο πολύ βασικές οδηγίες, την οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την οδηγία τότε για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη της ρήπανσης, μην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές, οδηγίες που αφορούν την αδειοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και έχουμε και κάποιες διατάξεις μεμονωμένες σε οδηγίες για τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτό όσον αφορά την ενσωμάτωση για τις υποχρεώσεις των κρατών μελών. Πώς θα πρέπει δηλαδή να ενσωματωθούν στο πλαίσιο της αρμοδιότητας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για περιβαλλοντικά ζητήματα. Σημειώνω ότι δεν έχει ενσωματώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα κράτη-μέλη την παράγραφο 3 του άρθρου 9 της Σύμβασης για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Δεν έχει θεσπίσει δηλαδή μία οριζόντια οδηγία η οποία θα θεσπίζει μίνιμουμ δικονομικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, εκτός από τις περιπτώσεις που προαναφέραμε. Και γι' αυτό το άρθρο αυτό της Σύμβασης, όπως προανέφερα, αποτέλεσε αντικείμενο ερμηνείας από το ΔΕΕ στην απόφαση Slovak Brown Bear, δηλαδή το δικαστήριο εδώ κλήθηκε να αποφανθεί σε σχέση με το αν η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 9 αναπτύσσει άμεσο αποτέλεσμα, ώστε να μπορεί να την επικαλεστούν προσφεύγοντες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Το δικαστήριο κατέληξε ότι δεν αναπτύσσει. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία και έχει επισημανθεί από τη θεωρία είναι ότι προέβη στην εξέταση ύπαρξης, στην εξέταση σε σχέση με το αν υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα,
παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε νομοθετήσει σε σχέση με την ενσωμάτωση της παραγράφου 9 του άρθρου 3. Αυτά εισαγωγικά. Τώρα, σε σχέση με τα ενωσιακά όργανα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με τις υποχρεώσεις δηλαδή που απορρέουν από τη σύμβαση για τα ενωσιακά όργανα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ενσωμάτωσε με τον κανονισμό 1367 του 2006, ο οποίος, όπως θα δούμε και πλέον παρακάτω, έχει τροποποιηθεί. Εγώ θα σταθώ εδώ μόνο στις προβλέψεις του κανονισμού για το ζήτημα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς, όπως γνωρίζουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει ακόμα γνωστή ρήτρα Πλάουμαν από το 1962, σύμφωνα με την οποία οι μη προνομιούχοι διάδικοι δεν μπορούν να προσβάλλουν, είναι τόσο αυστηρές οι προϋποθέσεις που δεν μπορούν να προσβάλλουν πράξεις των ενωσιακών οργάνων. Και αυτό δεν είχε αλλάξει και για τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Άρα, το πρώτο που βλέπουμε είναι σε αρχικό στάδιο αν αυτός ο κανονισμός μπόρεσε να επιφέρει κάποιο ρήγμα στην κατάσταση αυτή. Ο κανονισμός αυτός εσωτερικής επανεξέτασης προέβλεπε στην αρχική του μορφή την δυνατότητα των περιβαλλοντικών ΜΚΟ να προσβάλλουν πράξεις ή παραλήψεις που εμπίπτουν στο πεδίο του ενωσιακού δικαίου περιβάλλοντος στα ίδια τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς που τις εξέδωσαν. Και στη συνέχεια να μπορούν να προσφύγουν κατά των αποφάσεων αυτών των οργάνων της Ένωσης στα ενωσιακά δικαιοδοτικά όργανα, στο Γενικό Δικαστήριο, χωρίς να συντρέχουν εδώ οι προϋποθέσεις, οι αυστηρές προϋποθέσεις του άρθρου 263, παράγραφος 4 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο κανονισμός, όπως θεσπίστηκε για να ενσωματώσει τις προβλέψεις, προέβλεπε μόνο οι περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης, και η αίτηση επανεξέτασης αφορούσε πράξεις που εκδίδουν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή οποιοδήποτε άλλος οργανισμός ο οποίος έχει συσταθεί με βάση τις συνθήκες, όπως παραδείγματος χάρη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων. Είχαμε και κάποιες ρητές εξαιρέσεις ότι δεν μπορούν να είναι στο πεδίο εφαρμογής οι πράξεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως φορέας ελέγχου της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό ή τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά και για τις παραβιάσεις των κρατών μελών. Δεύτερο βασικό στοιχείο του κανονισμού στην αρχική του εκδοχή ήταν ότι είχαμε έναν πολύ στενά περιορισμένο κύκλο πράξεων οι οποίες μπορούσαν να προσβληθούν σε αυτόν τον μηχανισμό, γιατί έπρεπε να είναι διοικητικές πράξεις με ατομικό περιεχόμενο. Άρα εξαιρούνταν από το πεδίο αυτό οι πράξεις γενικής ισχύως. Θα έπρεπε δηλαδή να αφορούν έναν συγκεκριμένο αποδέκτη, και αναφέρω κάποια παραδείγματα όπως αποφάσεις της Επιτροπής για διάθεση προϊόντων από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς κτλ. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η πρόβλεψη αυτή του κανονισμού 1367 για διοικητικές πράξεις με ατομικό περιεχόμενο ερμηνεύτηκε αρκετά περιοριστικά από τα ενωσιακά δικαστήρια, εκτός από μία απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στις υποθέσεις Στίχτη Νατούαρ και τα λοιπά, όπου το δικαστήριο ήρθε και είπε το Γενικό Δικαστήριο ότι το να περιορίζονται οι πράξεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο του μηχανισμού εσωτερικής επανεξέτασης σε αυτές που είναι διοικητικές πράξεις ατομικού περιεχομένου παραβιάζει το άρθρο 9 παράγραφος 3 της σύμβασης. Άρχους. Το δικαστήριο όμως άλλαξε τελείως με μια άλλη προσέγγιση, δεν είναι της ώρας εδώ, άλλαξε και ανέτρεψε αυτές τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου. Είχαμε επίσης σε κάποιες πολύ συζητημένες υποθέσεις, αυτές τις υποθέσεις που αφορούσαν την έγκριση της παράτασης ισχύως της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης
και εκεί το δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές που είχαν ασκηθεί, θεωρώντας ότι ορθά έκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι πράξεις αυτές δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο του μηχανισμού εσωτερικής επανεξέτασης. Επίσης, πρέπει να πρόκειται, πέρα από διοικητικές πράξεις ατομικού περιεχομένου στην αρχική εκδοχή του κανονισμού, θα επρόκειτο να πρέπει να είναι πράξεις που είναι νομικά δεσμευτικές και έχουν εξωτερική ισχύ. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι προγράμματα δράσης για το περιβάλλον ή άλλες προπαρασκευαστικές πράξεις και τα λοιπά. Και επίσης το τρίτο στοιχείο που θα έπρεπε να έχει μία πράξη, δηλαδή πέρα από το να είναι διοικητική πράξη ατομικού περιεχομένου, να έχει παράγει ένομα αποτελέσματα και να έχει εξωτερική ισχύ, θα έπρεπε σωρευτικά να πρόκειται για πράξη που να έχει εκδοθεί δυνάμει του δικαίου περιβάλλοντος. Εδώ αυτή την τρίτη προϋπόθεση την έχουν ερμηνεύσει τα ενωσιακά δικαιοδοτικά όργανα με τρόπο αρκετά ευρύ και είδαμε μία απόφαση και του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση Client Earth κατά Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπου το δικαστήριο με πολύ πιστική αιτιολογία είπε ότι οι κανόνες που θέτει η τράπεζα για τη δανειοδότηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας σε σχέση με την περιβαλλοντική νομοθεσία μπορούν να εξομοιωθούν ως πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο του δικαίου περιβάλλοντος. Ωστόσο, η ευρεία ερμηνεία του ενός από τα τρία χαρακτηριστικά δεν ήταν αρκετή προκειμένου να άρει αυτές τις πολύ περιοριστικές προϋποθέσεις οι οποίες υπάρχουν για την... τις οποίες έθετε ο κανονισμός, προκειμένου μία διοικητική πράξη να μπορεί ενωσιακού οργάνου να μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του μηχανισμού εσωτερικής επανεξέτασης. Έτσι λοιπόν, και εδώ φαίνεται η σημαντική συμβολή της Επιτροπής Συμμόρφωσης της Σύμβασης Άρχους, μία περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση, η Client Earth, η οποία έχει προσφύγει τόσο ενώπιον εθνικών δικαστηρίων όσο και των ενωσιακών δικαιοδοτικών οργάνων, για σειρά περιβαλλοντικών θεμάτων, υποβάλλει αναφορά προς την Επιτροπή Συμμόρφωσης, προκειμένου η Επιτροπή να εξετάσει τη συμβατότητα των διατάξεων του κανονισμού 1367 του 2006 και ειδικότερα του μηχανισμού εσωτερικής επανεξέτασης με το άρθρο 9, παράγραφος 3 της Σύμβασης του ΆΡΦ. Εδώ λοιπόν ήρθε η Επιτροπή, και όπως έχει επισημανθεί από την νομική θεωρία, ένας μηχανισμός συμμόρφωσης μιας διεθνούς σύμβασης έρχεται και διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραβιάζει τις υποχρεώσεις της οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση αυτή. Ειδικότερα, η Επιτροπή Συμμόρφωσης έκρινε ότι αυτός ο μηχανισμός είναι προβληματικός για μία σειρά από ζητήματα. Πρώτον, γιατί περιορίζει τη δυνατότητα προσφυγής στο μηχανισμό μόνο στα φυσικά πρόσωπα και όχι στις περιβαλλοντικές, μόνο στις περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και όχι στα φυσικά πρόσωπα, ενώ το άρθρο 9, παράγραφος 3 της σύμβασης κάνει λόγο για τα μέλη του κοινού. Επίσης, γιατί εξαιρεί τις πράξεις γενικής ισχύως και θέτει ως προϋπόθεση να πρόκειται για διοικητικές πράξεις ατομικού περιεχομένου, επειδή ζητάει οι πράξεις αυτές να είναι νομικά δεσμευτικές και να έχουν εξωτερική ισχύ και επειδή θεωρεί ότι δεν είναι αρκετά ευρεία η ερμηνεία η οποία δίνεται οι πράξεις αυτές να έχουν εκδοθεί δυνάμει του δικαίου περιβάλλοντος. Τα πορίσματα αυτά λοιπόν της Επιτροπής Συμμόρφωσης της Σύμβασης ήταν καθοριστικά προκειμένου να μπει σε κίνηση η διαδικασία για την τροποποίηση του κανονισμού 1367 του 2006, του Arcus Regulation. Τα πορίσματα αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη για την διαδικασία αυτή. Πέρυσι τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μία πρόταση, το βασικό χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η διεύρυνση της διοικητικής πράξης
που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο του μηχανισμού εσωτερικής επανεξέτασης. Όμως, η επεξεργασία του κανονισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας της συναπόφασης οδήγησε σε ένα κείμενο αρκετά πιο τροποποιημένο σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Ο κανονισμός αυτός δημοσιεύτηκε περίπου πριν ένα μήνα, στις 8 Οκτωβρίου, στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τεθεί σε ισχύ παρά το γεγονός ότι για κάποιες διατάξεις που προβλέπεται να τεθούν σε μεταγενέστερο σημείο σε ισχύ. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το δεύτερο στάδιο της παρουσίασης, θα εξεταστεί ποιες είναι οι διαφορές τις οποίες επέφερε ο κανονισμός αυτός προκειμένου να συμμορφωθεί, η τροποποίηση του κανονισμού προκειμένου να συμμορφωθεί με τα πορίσματα της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Η πρώτη σημαντική διαφορά είναι ότι επεκτάθηκε η δυνατότητα προσφυγής στο μηχανισμό εσωτερικής επανεξέτασης και στα μέλη του κοινού, όχι μόνο στις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, υπό δύο εναλλακτικά οριζόμενες προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να πρόκειται για παραβίαση, να επικαλούνται ότι η παραβίαση του δικαίου περιβάλλοντος φύγει τα δικαιώματά τους κατά τρόπο που τους διαφοροποιεί σε σχέση με το ευρύ κοινό. Έχουμε εδώ κάποιες ομοιότητες σε σχέση με τις ρήτρες του άμεσου και προσωπικού συνδέσμου που έχουμε στην ομολογία του ΔΕΕ. Ή εναλλακτικά θα πρέπει να καταδεικνύουν ότι υπάρχει επαρκές δημόσιο συμφέρον για την αίτηση αυτής επανεξέτασης και η πρότασή του να υποστηρίζεται από τουλάχιστον 4.000 μέλη του κοινού, τα οποία διαμένουν σε 5 κράτη-μέλη. Επιπροσθέτως, όσοι δεν είναι περιβαλλοντικές ΜΚΟ αλλά είναι φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να προσφεύγουν, να έχουν τη στήριξη κάποιας ΜΚΟ, να εκπροσωπούνται, η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις του κανονισμού ή από δικηγόρο. Αυτή είναι η πρώτη, έχουμε μία διεύρυνση δηλαδή ως προς τον κύκλο των προσφευγόντων στο μηχανισμό εσωτερικής επανεξέτασης, το οποίο υπό κάποιες προϋποθέσεις συνεπάγεται και διεύρυνση πρόσβασης στα ενωσιακά δικαιοδοτικά όργανα. Η δεύτερη πολύ σημαντική τροποποίηση είναι ότι πλέον έχουμε μία πολύ σημαντική διεύρυνση της έννοιας της διοικητικής πράξης, η οποία μπορεί να αποτελεί αντικείμενο του μηχανισμού εσωτερικής επανεξέτασης, που είναι οποιαδήποτε μη νομοθετική πράξη που εκδίδεται στο αποθεσμικό όργανο ή οργανισμό της Ένωσης και παράγει ένομα αποτελέσματα, έχει εξωτερική ισχύ και αντιβαίνει το δίκαιο περιβάλλον. Άρα δηλαδή αυτό το οποίο θα πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού είναι η συμβατότητα της συγκεκριμένης πράξης με το ενωσιακό δίκαιο περιβάλλον. Συγγνώμη να παρέμβω και πάλι ο χρόνος είναι πολύ όμως δύο λεπτά. Ναι, ωραία. Έχουμε επίσης στο νέο κανονισμό πρόβλεψη για να ισχύει, να εφαρμόζεται μια άλλη βασική πρόβλεψη της Σύμβασης Άρχου στο άρθρο 9 παράγραφος 4, η εγγύηση του μη απαγορευτικού κόστους, να μην είναι απαγορευτική από πλευράς εξόδων η πρόσβαση στον ίδιο το μηχανισμό, αλλά και στα ενωσιακά δικαιοδοτικά όργανα, η συνεχεία, έχουμε μία αποσαφήνιση της έκτασης του ελέγχου που ασκείται κατά την διενέργεια της διαδικασίας της εσωτερικής επανεξέτασης και εδώ αποσαφηνίζεται στην αιτιολογική έκθεση ότι πρόκειται για έλεγχο της ουσιαστικής και διαδικαστικής νομιμότητας των επίμαχων πράξεων. Είναι σημαντικό αυτό γιατί τα ενωσιακά δικαστήρια σε κάποιες περιπτώσεις πράξεων για το περιβάλλον καλούνται να κρίνουν αποφάσεις οι οποίες περιέχουν πολύπλοκες τεχνικές εκτιμήσεις. Έχουμε επίσης μεγαλύτερες προθεσμίες για την υποβολή αίτησης επανεξέτασης, εξέτασης της αίτησης και υποχρεωτική δημοσίευση των αποφάσεων που εκδίδονται και των σχετικών αιτήσεων, γιατί υπήρχε ελλιπής δημοσιότητα και ήταν ένα από τα θέματα τα οποία είχε τεθεί.
Κλείνοντας λοιπόν και κάνοντας μία αξιολόγηση του κανονισμού, μπορούμε να πούμε του τροποποιημένου πλέον κανονισμού ότι ο κανονισμός αυτός αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα περισσότερα ζητήματα τα οποία έθεσε η Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή Συμμόρφωσης της Σύμβασης Τάρχους, μέσω και της διεύρυνσης του κύκλου των προσφευγόντων και της διεύρυνσης της έννοιας της διοικητικής πράξης που είναι δεκτική προσφυγή στο μηχανισμό. Ένα πάγιο αίτημα των περιβαλλοντικών ΜΚΟ να συμπεριληφθούν και οι πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ελέγχουν τη συμμόρφωση με την νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον όταν ελέγχονται πράξεις για χρηματοδότηση έργων υποδομής ή για ενεργειακά project. Δεν έγινε δεκτή και υπάρχει και μία μικρή ασάφεια, όπως έχει τροποποιηθεί, αν διασφαλίζεται το δικαίωμα πρόσβασης των μελών του κοινού, των φυσικών προσώπων, στα ενωσιακά δικαιοδοτικά όργανα να αποφανθούν στην περίπτωση, όχι μόνο στην περίπτωση που τα θεσμικά όργανα παραλείψουν να αποφανθούν επί του αιτήματος για εσωτερική επανεξέταση, όπως προκύπτει ρητά από τον κανονισμό, αλλά και στην περίπτωση που αποφανθούν και αποφανθούν αρνητικά. Η άποψή μου είναι ότι μπορούν τα μέλη του κοινού να προσφύγουν, αλλά αυτό είναι κάτι που θα αποτελέσει αντικείμενο ερμηνείας. Κλείνοντας να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή της Σύμβασης Άρχους για την ενδυνάμωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα, τόσο ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, και εκεί έχουμε μια πολύ πλούσια νομολογία του ΔΕΕ, αλλά μέσω της τροποποίησης αυτής του κανονισμού 1367, που μένει να δούμε βέβαια πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, και για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ενώπιον των ενωσιακών οργάνων, ώστε γεγονός που θα συμβάλλει ώστε να δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένδικης προστασίας για περιβαλλοντικά ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Καραγεώργου για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση και επίκαιρο θέμα. Είπαμε προηγουμένως ότι είναι επίκαιρο, διότι ο κανονισμός, ο τροποποιημένος, έχει ένα μήνα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ένα μήνα, οκτώ. Ένα μήνα μόλις. Από ό,τι φαίνεται, η Επιτροπή Συμμόρφωσης της Σύμβασης του Άρχους κούνησε αρκετά το δάχτυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν είχε συμμορφωθεί επαρκώς με τις υποχρεώσεις που απέραν από τη Σύμβαση του Άρχους και κυρίως ως προς το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Και αν δεν κάνω λάθος, δύο φορές εξέδωσε αρνητική έκθεση ή τρεις. Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν ήρθε σε ευθεία σύγκρουση από ό,τι φαίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτό θα σήμαινε πολλά από άποψη αντίθεσης πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης και εθνικού δικαίου σύμβασης του Άρχους. Ήτανε πιο, άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος του μηχανισμού της Επιτροπής Συμμόρφωσης, ένας μηχανισμός για να βρεθούν ειρηνικές λύσεις. Δεν ήρθε λοιπόν σε ευθεία σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπέδειξε κάποιες βελτιώσεις στον επίμαχο κανονισμό, τον 1367 του 2006, ο οποίος δεν είχε ενσωματώσει επαρκώς το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Για τα άλλα διαδικαστικά δικαιώματα δεν υπήρχε θέμα. Οπότε, αποτέλεσμα όλων αυτών των βελτιώσεων που υπέδειξε η Επιτροπή Συμμόρφωσης, μπήκαν σε μία ανακοίνωση της Επιτροπής και το αποτέλεσμα ήταν να τροποποιηθεί ο επίμαχος κανονισμός, ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, θα αποτελέσει αφορμή για βελτίωση της πρόσβασης των ιδιωτών, των φυσικών και νομικών προσώπων, του κοινού και των ΜΚΟ, ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αν έχετε ερωτήσεις καταρχήν, και μετά θα κάνω εγώ την ερώτησή μου στην κυρία Καραγιώργου. Ναι, ο κύριος. Πασχάλης Πασχαλίδης, έχω ένα σχόλιο στο ερώτημα της κυρίας Γαβουνέλη, την οποία χαιρετώ παρεπιπτόντως μετά από 17 χρόνια περίπου.
Δεν ξέρω αν θέλετε να ξαναβγάλετε το slide που έχετε με το απόσπασμα από την, την τελευταία δυτική Σαχάρα, την τελευταία Front Polisario. Για να πάμε να το δούμε. Αυτό. Ναι, αυτό. Οφείλω να ομολογήσω ότι πρώτα απ' όλα δεν είμαι βέβαιος ότι έχω καταλάβει ποιος ήταν ακριβώς ο προβληματισμός, αλλά ίσως θα μας το εξηγήσετε, αν μπορείτε πάλι. Ναι, και νομίζω ότι ίσως. Χαίρομαι πάρα πολύ, Πασχάλη, που σε ξαναβλέπω, έστω και από μακριά. Ίσως σωστός για να μου το εξηγήσει και εμένα. Προχώρα. Είναι προσφυγή ακύρωσης κατά πράξης της Ένωσης που κυρώνει διεθνή συμφωνία. Στη στιγμή που το Γενικό Δικαστήριο, ή αν ήταν σε ανέρεση το δικαστήριο, αποφασίσει ότι η πράξη είναι άκυρη, δηλαδή θέλησε να την ακυρώσει, κατά την ομολογία του δικαστηρίου έχει τη διακριτική ευχέρεια να διατηρήσει την πράξη. Σωστό. Μέχρι το σημείο που τα όργανα θα πάρουν μια πράξη σωστή, η οποία δεν πάσχει από το ελάττωμα που πάσχει ακυρωθεί σαν πράξη. Αυτό γίνεται και σε προδικαστικά, παραδείγματος χάρη τέστα ΣΑ, γίνεται και σε απευθείες προσφυγές και δεν έχει καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο. Απλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι ειδικά στις περιπτώσεις των διεθνών συμφωνιών, όπως είναι η υπόθεση με την Αρμενία, η οποία βγήκε στις 6 Σεπτεμβρίου, 3 Σεπτεμβρίου, όπου το δικαστήριο ακυρώνει απόφαση του Partnership Council, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Ή μάλλον όχι του Partners Council, γιατί αυτό δεν μπορεί να το ακυρώσει, αλλά πράξη της Ένωσης, ναι. Διατηρεί σε ισχύ την ακυρωθήσα πράξη μέχρι να υιοθετηθεί καινούρια. Όταν λοιπόν το Γενικό Δικαστήριο στο 367 λέει «consequence negative grave», δεν εννοεί σε επίπεδο διμερές των κρατών ή των μερών στη σύμβαση. Εννοεί αυτό που βλέπουμε στο κόκκινο, στο τέρμα κάτω. «Serious negative consequences for the economic operators concerned». Γιατί η συμφωνία την οποία υποτίθεται ότι ακυρώνει, είτε είναι η αλλιευτική, είτε είναι η συμφωνία για τους δασμούς, με βάση αυτές τις συμφωνίες εκδίδονται ατομικές διοικητικές πράξεις. Δηλαδή, σκάφη που φέρουν ευρωπαϊκή σημαία κράτους μέλους μπορούν να ψαρέψουν να αλλιεύσουν τη Δυτική Σαχάρα. Επειδή λοιπόν με βάση αυτές τις συμφωνίες εκδίδονται διοικητικές πράξεις, δεν μπορούν. Εκεί ανεκύπτει το ζήτημα της ασφάλειας δικαίου. Αφού έχουμε εφαρμόσει αυτές τις συμφωνίες, υπάρχει νόημα να τις διατηρήσουμε σε ισχύ, παρόλο που ακυρώνουμε όχι τη συμφωνία προφανώς, αλλά μόνο την πράξη κύρωσης. Αυτό είναι αυτό που βλέπουμε τώρα στο slide. Από εκεί πέρα δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το ζήτημα της αντίφασης με το διεθνές δίκαιο. Δεν κατάλαβα ποιος ακριβώς ήταν το σχόλιο ή την αντιπαράθεση. Να εξηγήσω ποιος είναι ο προβληματισμός. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης. Κυρία Κουνή, να πάρουμε τις ερωτήσεις και μερικές ακόμα και μετά να. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Έχω εγώ μία. Για την κυρία Καραγιώργου, την οποία ευχαριστώ θερμά έτσι για την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγησή της. Καθώς σας άκουγα, δεν είναι το αντικείμενο της εξειδίκευσής μου, αναρωτήθηκα εάν αυτές οι εκθέσεις της Επιτροπής Συμμόρφωσης της Σύμβασης του Άρχους έχουν γεννήσει μία συζήτηση για την αυτονομία της ενωσιακής ένομης τάξης. Γιατί ξέρουμε ότι το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ ευαίσθητο όταν έρχεται ο έλεγχος από εξωτερικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών. Εδώ δεν έχουμε έναν κλασικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών, αλλά αναρωτιέμαι αν τα όργανα της Ένωσης, γιατί υποθέτω ότι η ίδια η συμφωνία του Άρχους με αυτόν τον τρόπο δεν έχει φτάσει στο δικαστήριο για να γνωμοδοτήσει ίσως, αλλά αναρωτιέμαι αν τα όργανα της Ένωσης, η Επιτροπή ίσως προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το επιχείρημα της αυτονομίας ή τους έχει προβληματίσει το γεγονός ότι έρχεται εδώ πέρα ένα εξωτερικό όργανο και ζητά, υποδεικνύει, να το πούμε έτσι, συστήνει στην Ένωση να κάνει συγκεκριμένες αλλαγές για να μην παραβιάζει την σύμβαση. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση και μετά να απαντήσουν οι εισηγητές. Οπότε να προχωρήσουμε. Κυρία Γαβουνέλη. Ωραία. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι η πράξη είναι απολύτως νόμιμη. Υπάρχει βάση επ' αυτού, βεβαίως προβλέπεται στις συνθήκες και δεν υπενόησα ούτε μισό λεπτό ότι εδώ πράττει το δικαστήριο κάτι που δεν προβλέπεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο, κάθε άλλο παρά, από το ενωσιακό δίκαιο ακριβέστερα. Αυτό που μου δημιούργησε εδώ την ανησυχία, αν θέλετε, το λόγο για το οποίο επέλεξα να σταθώ σε αυτή την κουβέντα, είναι γιατί φαίνεται στην υπόθεση αυτή το δικαστήριο να δίνει αυτή την μικρή παράταση ισχύως, η οποία θα μπορούσε να είναι και μία, πώς να πω, η προστατευόμενη εμπιστοσύνη του διοικουμένου. Γενικά, φαίνεται όμως να δίνει αυτή την παράταση εν ώψη της ασφάλειας δικαίου για τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Το οποίο με προβλημάτισε. Δεν έδωσε τέτοιου είδους παρατάσεις, εάν δεν κάνω λάθος. Και αν κάνω παρακαλώ στην ομάδα υποθέσεων Κάντι, ας πούμε, ή όπου αλλού υπάρχει εμπλοκή διεθνούς υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνω απολύτως την φροντίδα για τα ιδιωτικά συμφέροντα, γι' αυτό και ανέτρεξα στις πρώτες τέλος πάντων αποφάσεις που ανέφεραν τέτοιου είδους πράγματα. Το καταλαβαίνω, ξαναλέω, είναι η προστατευόμενη εμπιστοσύνη του διοικουμένου, αλλά βλέπω μία επέκταση, μία ανάγνωση εκ νέου της ρήτρας αυτής με τρόπον τέτοιο ώστε να εξασφαλίζει θέματα που έχουν να κάνουν με τη διεθνή παρουσία της Ένωσης και άρα, ένα βήμα πιο πέρα και πάλι, με την ευθύνη που γεννάται για τις κινήσεις της Ένωσης στο διεθνές πεδίο. Αυτή ήταν η παρατήρηση. Δεν θεώρησα ότι είναι παράνομη πράξη ή οτιδήποτε άλλο. Και βεβαίως έχω να πω μια κουβέντα, σίγουρα και την είπα ήδη, για την αποτελεσματικότητα αυτής της κίνησης. Διαβάζω ότι, και πάλι υποκλίνομαι πλήρως, μιλώ υπό τον έλεγχο επαϊόντων από αυτό και Πασχάλη κατεξοχήν σένα, ότι η περίοδος αυτή μπορεί να είναι, λέει, μέχρι 2 μήνες. Τώρα, οι 2 μήνες δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Η προστατευόμενη εμπιστοσύνη του διοικουμένου για 2 μήνες, αλλά για 3, δεν καταλαβαίνω ακριβώς το σύστημα. Okay, εδώ μένω και ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καραγιόν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι μέσα, αν διαβάσετε τα πορίσματα της Επιτροπής Συμμόρφωσης και τις απόψεις που κατέθεσε η Επιτροπή, πρώτον να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει έμμεσα το ζήτημα της αυτονομίας της ενωσιακής ένωμης τάξης, χωρίς να το αναφέρει ρητά, αναφερόμενη ωστόσο στο σύστημα, στο ολοκληρωμένο, όπως το αποκαλεί, σύστημα ένδικης προστασίας και δίδοντας μεγάλη έμφαση στο διάλογο μεταξύ εθνικών δικαστηρίων και δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον κομβικό ρόλο του θεσμού της προδικαστικής παραπομπής. Και άρα θεωρεί ότι πολλά ζητήματα μπορούν να λυθούν και αυτό είναι συμβατό και με όλη την ομολογία την οποία έχουμε του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που ενώ το βλέπουμε ότι είναι αρκετά αυστηρό σε σχέση με τους εθνικούς δικονομικούς κανόνες που ρυθμίζουν την πρόσβαση, επιδιώκοντας εκεί μία σύμφωνη τόσο με το ενωσιακό δίκαιο όσο και με τις προβλέψεις της Σύμβασης Ερμηνεία των Εθνικών Δικονομικών Κανόνων. Στο ζήτημα του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου και η Επιτροπή Συμμόρφωσης της Σύμβασης ήταν αρκετά προσεκτική. Γι' αυτό και επικεντρώθηκε στο ζήτημα του Arcus Regulation. Δεν μπήκε δηλαδή, παρότι σχολιάζει εμέσως ότι η ρήτρα Πλάουμαν είναι προβληματική στις περιβαλλοντικές διαφορές λόγω του χαρακτήρα αυτών των διαφορών, δεν μπήκε τόσο επί της ουσίας. Και η Επιτροπή, όπως είπα,
χωρίς να αναφέρει την αυτονομία, πηγαίνει και τονίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά του συστήματος έδικης προστασίας στην ενωσιακή ένωμη τάξη και στο διάλογο μεταξύ ενωσιακών και εθνικών δικαιοδοτικών οργάνων. Αν μου επιτρέπετε ένα ερώτημα και από μένα, κυρία Καραγιώργου. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω αν η Επιτροπή Συμμόρφωση κούνησε το δάχτυλο και στα κράτη-μέλη ως προς την συμμόρφωσή τους προς το δικαίωμα πρόσβασης των ιδιωτών ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, διότι αν είναι δικό τους θέμα, είναι στην αρμοδιότητά τους, θα πρέπει να απευθυνθεί σε αυτά. Αν είναι όμως θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της Ένωσης, θα πρέπει να κουνήσει το δάχτυλο στην Ένωση και για τα κράτη-μέλη, διότι η πρόταση οδηγίας είχε παγώσει. Σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών στο... Ναι. Η Επιτροπή Συμμόρφωσης έχει κουνήσει το δάχτυλο σε πολλά κράτη-μέλη και κυρίως αυτές τις χώρες που έχουν τα λεγόμενα υποκειμενικά συστήματα ένδικης προστασίας, που έχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για θεμελίωση ενόμου συμφέροντος, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Αυστρία. Επίσης, έχει κουνήσει το δάχτυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο για το ζήτημα του μη απαγορευτικού κόστους στις περιβαλλοντικές διαφορές. Εκεί, ωστόσο, το θέτει και θέμα μη αποτελεσματικής συμμόρφωσης και με τη σύμβαση και με το ενωσιακό δίκαιο. Θέλω να πω ότι η Επιτροπή δεν πήρε θέση, επειδή και εκεί είναι ένα λεπτό ζήτημα και τίθεται θέμα σε σχέση με την αρχή της επικουρικότητας, δεν πήρε θέση για το ζήτημα του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υιοθέτησε μία οδηγία η οποία να ενσωματώνει την παράγραφο 3 του άρθρου 9 της σύμβασης Άρχου. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τις εκλεκτές κυρίες συναδέλφους από την Αθήνα. Πάμε για διάλειμμα. Έτσι ακριβώς. Θα ευχαριστούμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Πολύ. Δικές μας κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Μαρία, κυρία Καραγιώργου, γεια σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.